Είδα μηνύ, έτσι σε δηλαδή μπορεί να. Αυτό είναι πολλά παιδάκια. Καθότανε και ήμασταν και στις πρώτες σειρές μπροστά στους μουσικούς εκεί. Και κάθισε. Δεν κάθισε όλη την παράσταση, γιατί δεν μπορούσα να κάθισε όλη την παράσταση, δεν ήταν δυνατόν για την ηλικία της. Αλλά καθόμασταν με τη μαμά μου και τη βλέπαμε πώς ήταν μαγεμένη από την εικόνα, τη μουσική, τη όλο μουσική. Αυτό που συνέβαινε. Ήταν δική της άνθρωποι απάνω, παιδάκια ήταν. Ναι, αλλά είχε κάτσει σερί τουλάχιστον μισή ώρα ή 40 λεπτά που. Ξέρεις τώρα, γιατί το παιδάκι δεν είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και μετά μπαίναμε και βγαίναμε, πηγαίναμε στα παρασκήνια και σας βλέπαμε. Ήτανε μαγεμένο το παιδί. Μαγεμένο και σε τόσο μικρή ηλικία. Βεβαίως εκεί βλέπεις παιδιά όλων των ηλικιών σε αυτή την παράσταση και μεγάλους ανθρώπους που έρχονται να τη δούνε. Περισσότερο όμως είναι πολλά παιδιά. Από τις απογευματινές δηλαδή, άπειρα παιδιά. Τα φέρουν οι γονείς γενικά τα παιδιά τους στο θέατρο. Ναι, τα φέρνουν. Στο Άνι τα φέρνουν και. Επειδή κάνω και αυτό το παιδικό για δεύτερη χρονιά φέτος στο Ζεύρα Πιτζάμα στο Μπάτμινγκτον και εκεί έρχονται παιδάκια και μένουν άφωνα. Πιο πολύ από τη μουσική, τα τραγούδια, δεν ξέρω από τι. Είναι μια εξαιρετική παραγωγή βέβαια. Αλλά έγραψε το στίχο σήμερα ένα κρυαζί και το κείμενο το ψιλοκάναμε μαζί, το ακίνητο το έκανα δηλαδή, αλλά. Επειδή τη βοήθησα, με έχει γράψει και εμένα στο κείμενο. Δεν είναι και αυτή στα καλά της. Εν πάση περιπτώσει. Και. Τι άνθρωπος. Αυτό, ναι. Και είναι ναι, μια παράσταση που αξίζει πάρα πολύ να τη δουν τα παιδιά. Να φέρετε την άλλη τώρα το σημείο. Αυτή στο πάντα πότε είναι, κάθε πότε είναι. Αυτή θα αρχίσει 2 Νοέμβρη. Ναι. Θα είναι τώρα, δεν ξέρω, Σαββατοκύριακα φαντάζομαι. Σαββατοκύριακα σίγουρα. Ναι, και για σχολεία τα άλλα. Για σχολεία. Τις μέρες τις καθημερινές είναι για σχολεία. Ο σύζυγός σας έρχεται, σας παρακολουθεί, ασκεί κριτική. Όχι, δεν τον αφήνω. Αλλά αυτή είναι μια σωστή στάση. Δηλαδή ξεκινάει να πει κάτι. Δεν θέλω. Δεν θέλω καμία κριτική. Τελειώνεται. Ποτέ. Και ειδικότερα από το γιο μου. Γιατί. Δεν του αρέσω καθόλου. Κάθε φορά τι είναι αυτά που κάνει. Αλήθεια. Σε ένα του άρεσε μόνο, ένα του άρεσε και τον είδε ένας φίλος μου από μακριά και τον απέφυγε. Εντάξει, γιατί λέει θα μου πει καμιά κουβέντα τώρα, ένα μονόλογο που είχα κάνει το που φαίνεται Χάρλι. Και τον είδε από μακριά ο φίλος μου και έκανε έτσι και του λέμε εντάξει, εντάξει, μ' άρεσε, μ' άρεσε. Εντάξει, δηλαδή αυτό. Δηλαδή, δεν του αρέσει τίποτα. Ίσως επειδή είχε να κάνει το έργο με γιο. Που είχε χάσει μια μάνα. Του άρεσε, όχι. Δηλαδή, μήπως έτσι λίγο μπήκε στη διαδικασία να πει. Του άρεσε γιατί ήταν καλό. Έτσι κι αλλιώς ήταν καλό. Και ήταν και κάτι που δεν με είχε ξαναδεί. Μαλώνετε συχνά με το γιο σας. Όχι. Απλώς αγαπητοί μου,